Φίλοι και φίλες, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Ο Τηλεορασάκιας σας έχει την περίληψη από τα 3 νέα επεισόδια, από το επεισόδιο 45 έως και το επεισόδιο 47, από τη Δευτέρα 16 έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου της αγαπημένης μας σειράς του Αντένα, Grand Hotel. Τα νέα επεισόδια 45, 46 και 47. Επεισόδιο 45, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. Η Κυβέλη έχει έναν απρόσμονο επισκέπτη από το παρελθόν που την εκβιάζει επικίνδυνα. Εκείνη όμως δεν δέχεται εύκολα τις απειλές. Ο Πέτρος οδηγείται στο κρατητήριο με την κατηγορία του φόνου και η Αλίκη, συγκλονισμένη, κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει και να κρύψει την αλήθεια από το Ρίγα. Η Θεόνη ψάχνει απεγνωσμένα το Χαραλάμπι που έχει μπλεχτεί στα ψέματα του Βλάση για το βιασμό της Πελαγίας και είναι εξαφανισμένος. Η Αλίκη ανακαλύπτει ότι η μάρτυρας που έχει κληθεί για να αναγνωρίσει τον Πέτρο ως δολοφόνο είναι η Στέλλα, η παλιά του σχέση, και συνειδητοποιεί την παγίδα που του έχει στήσει. Ο Αλέξανδρος και η Σοφία καταλαβαίνουν ότι έχουν εγκλωβιστεί με το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αλέξανδρος ως διευθυντής του ξενοδοχείου. Ο Χαραλάμπης έρχεται σε σύγκρουση με τον Θωμά, μια σύγκρουση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για αυτόν. Η Αγγέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της και συνειδητοποιεί με τρόμο ότι ο Νικόλας μπορεί να μάθει μια σκληρή αλήθεια. Επεισόδιο 46, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Τον Πέτρο εκβιάζει ανοιχτά η Στέλλα και του ζητάει να συνεργαστεί μαζί της για να κλέψουν το ξενοδοχείο. Ο κίνδυνος της θανατικής καταδίκης απέναντι στην αγάπη του για την Αλίκη θα τον βάλουν σε ένα μεγάλο δίλημα. Ο Περικλής, ο φίλος του Δημήτρη, βρίσκεται νεκρός και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Όμως είναι πολλά τα μυστικά που κρύβονται πίσω από αυτόν τον άντρα και τον ευνίδιο θάνατό του. Ο Χαραλάμπης είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αστυνομία για το θάνατο του Θωμά και τόσο η Θεόνη όσο και η Πελαγία κάνουν τα πάντα για να τον αποτρέψουν. Ο Αλέξανδρος, κάτω από τις πιέσεις της Σοφίας, θα πουλήσει το πατρικό του σπίτι και το αστρονομικό ποσό που θα κρυφτεί στη θηρίδα του ξενοδοχείου θα βρεθεί στο στόχαστρο της Στέλλας αλλά και του Πέτρου. Επεισόδιο 47, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Παρά τις προσπάθειες της Αλίκης να απαλλαγεί από αυτήν, η Στέλλα συνεχίζει την προκλητική διαμονή της στο ξενοδοχείο. Η κλοπή των χρημάτων από τη θηρίδα του ξενοδοχείου, αλλά και ο τραυματισμός της από τη Στέλλα, κλονίζει πια έντονα την εμπιστοσύνη της στον Πέτρο. Ο Χαραλάμπης δίνει μάχη με τον εαυτό του και παίρνει με πόνο την απόφασή του σχετικά με την παράδοσή του στην αστυνομία. Ο Νικόλας βρίσκει έκπληκτο στο δωμάτιό του την Αγγέλα, η οποία έχει ανακαλύψει το μικρό Μιχαλάκι. Ο Ιορδάνης περιμένει κρυφά τη Μαργαρίτα για να φύγει για πάντα μαζί της. Αντί για αυτήν όμως, θα βρει μπροστά της τον άντρα της, ο οποίος είναι αποφασισμένος να του σταματήσει. Ο Πέτρος και η Αλίκη έρχονται πιο κοντά από ποτέ, αποφασισμένοι να ζήσουν τον έρωτά τους. Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως είναι ότι δεν είναι μόνοι. Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης μένουν με κομμένη την ανάσα όταν αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια τους η πραγματική αιτία θανάτου του Κωνσταντίνου Γαζή. Ένας πυροβολισμός, ένα σημείωμα και η αποκάλυψη μιας δολοφονίας θα φέρουν νέες ανατροπές στο Grand Hotel. Σίγουρα τα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς αναμένονται συγκλονιστικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα spoilers που ανεβάζουμε.